Κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον κύριο Αερόπουλο, ο οποίος ετοιμάζει μια συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό. Κύριε Αερόπουλο, καλησπέρα σας. Ναι, μας ακούει ο κύριος Αερόπουλος. Κύριε Αερόπουλο, καλησπέρα σας. Ακούω. Και εμείς σας ακούμε τώρα. Θα θέλαμε να μας πείτε για την μουσική βραδιά που ετοιμάζεται για καλό σκοπό. Τη φιλανθρωπική αυτή βραδιά. Είναι μια πολύ ευτυχισμένη συγκυρία και ευλογημένη ώρα, θα έλεγα. Σμίγω για πρώτη φορά τόσοι πολλοί κοινωνικοί και παραγωγικοί φορείς και πολιτιστικοί φορείς της πόλης και του νομού για έναν ιερό σκοπό που είναι η οικονομική ενίσχυση των κινητικά αναπήρων για την βελτίωση και την επαναλειτουργία του λευκού ταξί για αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Παράλληλα βέβαια θα παρουσιάσω το έργο μου «Ερωτό Κυκλή», που είναι μια, θα λέγαμε, τριλογία, τρεις ομόκεντροι κύκλοι με τον Ερωτόκριτο, αρχή, μέση, τέλος, του Βιτσέντζο Κορνάρο βεβαίως, σε μια προσωπική μου θεατρική εκδοχή. Είναι τα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας και το «Φυλακισμένο σ' αγαπώ» είναι μια συνομιλία μου με τον μεγάλο αυτόν κριτικό ποιητή και έτσι πραγματοποιώ και ένα χρέος στην καταγωγή μου, στη μνήμη του πατέρα μου και βέβαια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι περιηγήθηκαν και στάθηκαν όρθιοι, εννοώ τους προγόνους και τους αγωνιστές που πήραν τον Ερωτόκριτο και τον κάνανε Ευαγγέλιο τιμής και μνήμης. Σε αυτή λοιπόν την περιήγηση θα συμμετέχει το σύνολο λόγου και μουσικής του Μουσικού Εργαστηριού Σερών. Στη λύρα θα είναι ο Γιώργος Βρανάς. Η ταπεινότητά μου θα παίξει λαό το τσεπιάνο. Και βέβαια ένας ένθιος άλλος θίασος που θα προκύψει μέσα από τα χωρικά και τη σκηνική δράση. Συνεργάστηκαν για αυτή την παραγωγή στην πόλη μας πάρα πολλοί φορείς, όπως σας είπα, και δεν θα ήθελα να εξαιρέσω και να ξεχάσω κάποιον. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Κύρια όμως να ευχαριστήσω την Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, την Υφυπουργό Εσωτερικών, την κυρία Κόλια Τσαρουχά, γιατί με τη δική της οικονομική στήριξη του Υπουργείου εννοείται, συμμετέχοντας σε αυτή την παραγωγή μπορούμε να βγάλουμε αυτό το έργο στην ακριτική περιοχή και να συμμετέχουμε σε αυτό που λέμε το θέατρο ταξιδεύει. Έτσι συνέργησαν πολλοί φορείς, πολλοί θεσμοί, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τον Αντιπεριφερειάρχη, η Κεδής η οποία παραχώρησε τον χώρο, εδώ το θεατράκι, χορηγοί οι οποίοι προσπάθησαν να μας δώσουν και αυτή τη δική τους συνδρομή έτσι ώστε η παραγωγή να φτάσει στο ύψιστο επίπεδο και ευχόμαστε ο στόχος να ευοδοθεί και να ανακουφίσουμε οικονομικά αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε το λευκό ταξί να αρχίσει να κυκλοφορεί και στις Σέρες. Πολύ καλή ευκαιρία λοιπόν για τους Σέρες και να βοηθήσουν το Σύλλογο αλλά και να απολαύσουν το έργο σας. Ναι, θα προσθέσω ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ. Όλα τα έσοδα των εισιτηρίων θα αποδοθούν στο Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων. Πιστεύουμε ότι οι συμπολίτες μας θα ανταποκριθούν και εμείς με τη σειρά μας θα καταθέσουμε τη δική μας μαρτυρία έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτή την πραγμάτωση του υψηλού μας στόχου. Κύριε Αερόπουλο, να πούμε πότε και πού μπορούν σε να έρθουν. Ναι, είναι στο θεατράκι, στο Δημοτικό Θεατράκι, αυτό πίσω από το παλιό κτέλ, εδώ στο παρκάκι του Δήμου, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, αύριο Τετάρτη 5 Ιουλίου. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.